Ποια είναι η θέση σας όσον αφορά τη δημιουργία κέντρου κράτησης λαθρομεταναστών στη Ρόδο? Θεωρώ ότι κάπου τελικά πρέπει να γίνουν αυτά τα κέντρα, με την προϋπόθεση ότι πρέπει να είναι οργανωμένα, ελεγχόμενα και να τηρούν εκείνες τις προϋποθέσεις διασφάλισης, της ασφάλειας των κατοίκων, να μην περιφέρονται από εδώ και από εκεί. Ωστόσο όμως, κάτω από αυτές τις συνθήκες που επικρατούν της έλλειψης εμπιστοσύνης προς την πολιτεία, είναι κανείς επιφυλακτικός να εκφράσει την άποψη του υπέρ ή κατά. Διότι όταν δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις πάνω στις οποίες θα βασιστείς για να αποφασίσεις, επόμενο είναι να μην έχεις και μία απόλυτη άποψη πάνω στο θέμα. Ωστόσο, αυτοί οι άνθρωποι δικαιούνται κάποιας περίθαλψης, κάποιας αλληλεγγύης, και εδώ οφείλει το κράτος και η πολιτεία, σύμφωνα και με τις διεθνείς συνθήκες και υπογραφές που έχει βάλει κατά καιρούς, να υπηρετήσει γενικότερα αυτή την κατάσταση, απαλλάσσοντας βέβαια τους κατοίκους όπου και αν γίνουν αυτά, από την απειλή της παρουσίας τους κάτω από εξαθλειωμένες συνθήκες και να συμβάλλει σε μια πανανθρώπινη αντίληψη. Αν είναι απαραίτητο να γίνει. Δεν θα φορτώσουμε όλη την Αθήνα και τις μεγάλες πόλεις με μετανάστες να πάρει όλη η επικράτεια, όλη η χώρα να μοιραστεί, να πάρει λαθρομετανάστες. Να βοηθήσουμε. Να μην γίνουν γκέτα σε μεγάλα κέντρα. Ναι, αλλά στη Ρόδο όμως, αν γίνει κάποιο γκέτο, δεν θα υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Δεν θα είναι εδώ στο κέντρο, θα είναι σε κάποιο απόμερο σημείο, σε ένα στρατόπεδο. Δεν θα ενοχλούν, θα φυλάσσονται, δεν θα μας ενοχλούν, πιστεύω. Θετική με το να υπάρχει κάποιο στρατόπεδο και να μείνουν μέσα λαθρομετανάστες. Κάπου πρέπει να μείνουν. Κάπου πρέπει να φιλοξενηθούν. Επομένως, κάποιο νησί θα υπομειστεί όλη αυτή την ιστορία. Το πιο μεγάλο νησί, κατά τη γνώμη μου, είναι η Ρόδος. Οπότε πρέπει να μείνουν εκεί. Πρέπει να μείνουν εδώ. Ναι, αλλά δεν είναι όμως επικίνδυνο όσον αφορά το αύριο του τόπου αυτού. Επικίνδυνο εδώ, επικίνδυνο αλλού. Αυτό σημαίνει ότι τι, δεν πρέπει να μείνουν πουθενά. Και στην Αθήνα μένουν. Και εκεί γίνονται επεισόδια. Δεν πρέπει να μείνουν κάπου αυτοί οι άνθρωποι, ώσπου να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Να φύγουν. Δεν θα το θέλαμε αυτό το πράγμα φυσικά, γιατί εντάξει, εδώ είναι τουριστικός τόπος και δεν νομίζω ότι θα ήταν το κατάλληλο μέρος για αυτή τη δουλειά που θέλω να κάνω. Εγκυμονή κινδύνους μια τέτοια κίνηση? Φυσικά εγκυμονή κινδύνους. Αρρώστιες, αυτά που είναι όλος ο κόσμος, κάτι κουβαλάει από αυτούς. Αφού δεν δημιουργούν, αφού και εμείς λαθρομετανάστες είμαστε, γιατί δεν μας κάνουν και εμάς ένα κέντρο? Θα μας βάλουν μέσα και εμάς δηλαδή. Βέβαια. Και εμείς μετανάστες πια κάνετε εμείς στην Ελλάδα. Γενικά παρεύουν και από εμείς δεν ισχύει. Αυτοί αποφασίζουν, έχουν αποφασίσει. Δεν ρωτάνε τον κόσμο, το ρωτάνε τυπικά. Μας έχουν γραμμένους όλους. Έτσι πες. Μας έχουν γραμμένους όλους. Αλλά αργά ή γρήγορα εδώ είμαστε. Λοιπόν, θα έρθει και η ώρα τους. Κατάφεραν οι κοινοβουλευτικοί μας εκπρόσωποι και η σημερινή πολιτιακή κατάσταση να μην κρατήσουν το στρατόπεδο νεοσυλλέκτων Σταφάντου και γενικά στη Ρόδο και να αναγκάζονται κάθε δίμηνο 400 παιδιά να παρουσιάζονται σε στρατόπεδα εκτός Ρόδου, εκτός Δωδεκανήσου, και επέτυχαν το ακατόρθωτο να μας φορτώσουν τους λαθρομετανάστες, τους μη νόμιμους μετανάστες στο κεφάλι μας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται κοινωνικά, τουριστικά, πολιτικά, κοινωνιολογικά. Όχι, δεν το θέλω καθόλου. Όχι, έτσι. Είμαστε ένα τουριστικό μέρος, είμαστε ένα νησί όπου είμαστε κοντά στην Τουρκία και δεν πρέπει να υπάρχουν αυτοί εδώ οι λαθρομετανάστες στο νησί, και είναι και για εθνικούς σκοπούς και θα προκαλέσει και μεγάλη αναστάτωση σε όλο το νησί. Θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα, θα έρχονται οι λαθρομετανάστες εδώ, θα τους αφήνουν ελεύθερους μετά από ένα χρονικό διάστημα και θα πηγαίνουν να βρίσκουν δουλειές του ποδαριού και θα παίρνουν όλες τις δουλειές των δικών μας εδώ ανθρώπων που δουλεύουν στη Ρόδο. Βέβαια κάτι τέτοιο γίνεται τώρα, αλλά πιστεύετε ότι θα γίνεται σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό? Σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό και θα είναι μεγάλη... θα είναι τραγικά τα πράγματα θα συμβαίνουν στη Ρόδο. Μισό και μισό. Εξαρτάται δηλαδή, λες πώς θα λειτουργήσει. Εξαρτάται πώς θα λειτουργήσει, ναι. Η άποψή μου ότι δεν πρέπει να υπάρχει. Δεν πρέπει να υπάρχει, βέβαια. Γιατί έχουμε τόσο λαθρομετανάστες, να φέρουμε κι άλλους σε κέντρο λαθρομεταναστών, είναι κάτι που δεν χρειάζεται η Ρόδος.
κατά. Γιατί? Να μην μαζευτούν εδώ πέρα, να φύγουν. Όσοι δεν έχουν δουλειά εδώ πέρα να φεύγουν. Ή να γίνουν νόμιμες διαδικασίες. Όχι, ποτέ. Ποτέ στη Ρόδο. Είναι μεγάλο λάθος. Μεγάλο λάθος. Γιατί το λες αυτό? Θα διαλύσει το νησί. Τι, ένα καλό νησί υπάρχει στην Ελλάδα να το ρημάξουμε γι' αυτό? Βέβαια, κατά. Δεν θα είναι καλό πράγμα λόγω του ότι θα κεντροποιηθεί μια περιοχή του νησιού μας και το βρίσκω πολύ άσχημο. Τώρα όσον αφορά τη δημιουργία αυτών των κέντρων, καλύτερα αυτά τα λεφτά να προσπαθήσουν να τα χρησιμοποιήσουν στο να τους επαναπατρίσουν και όχι να τους κρατήσουν εδώ σε κέντρα κράτησης που θα είναι στην ουσία μέρη που θα στηβάζονται ανθρώπινες ψυχές.